ένας δεινόσαυρος. Τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας? Μεγάλα τα διλήμματα. Και η πανδημία μας επηρέασε όλους. Έγιναν όλα πιο δύσκολα. Είναι πολλά τα ερωτήματα λοιπόν. Πώς πρέπει να τρέφονται τα παιδιά? Πώς μπορούμε να χειριστούμε τη διαφορετικότητα και να την αναδείξουμε? Πώς μπορούμε να τα φέρουμε κοντά στη φύση? Και πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ανατροφή τους? Ελάτε μαζί μου, με ανοιχτό μυαλό, να δούμε μερικούς εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ισχύει το αξίωμα της μακαρονάδας, ρε παιδί μου. Ότι όταν θες να μαγειρέψεις μακαρόνια, τι σου λέει η ζωή? Θέλω να μαγειρέψω μακαρόνια. Και κάνω γραμματική όταν διαβάζω τη συνταγή, γιατί έχω υποτακτική, προστακτική, ξέρω εγώ. Έχω μαθηματικά την ώρα που κάνω τη συνταγή για 4, 8, 12 άτομα κτλ. Έχω φυσικοχημία την ώρα που μαγειρεύω. Και λες, η ζωή σου φέρει ένα πρόβλημα και σου λέει, έχεις τα εργαλεία, λύστο το πρόβλημα. Η εκπαίδευση γιατί να είναι διαφορετική? Έφτασα στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να επισκεφτώ ένα σχολείο που, από ό,τι μου έχουν πει, δεν έχει καμία σχέση με όσα σχολεία γνωρίζουμε. Το σχολείο της φύσης. Η ιδέα προέκυψε από την εμπειρία που είχα με τα παιδιά στα σχολεία, γιατί μέχρι το 2007 δούλευα στο δημόσιο σχολείο, και ότι ζούσα εκεί με τα παιδιά ήταν μη λειτουργικό. Οπότε τότε μου ήρθε η ιδέα ότι εγώ πρέπει να κάνω ένα σχολείο στη φύση, γιατί ο άνθρωπος είναι όν της φύσης, ανήκει στη φύση, μαθαίνει από τη φύση και πρέπει να βρει το δάσκαλό του εκεί μέσα, τη δασκάλα του. Να φανταστώ ότι είσαι παιδί της φύσης. Ε? Εγώ μεγάλωσα στη φύση και όλο αυτό μου είναι πάρα πολύ φυσικό. Μεγάλωσα μέσα στα χωράφια, στον τετράλεφο Κοζάνης, και εμείς πηγαίναμε πολύ μικροί στη δουλειά, στα χωράφια και στα ζώα. Και αυτό ήταν φυσικό. Δεν ήταν άμα θες έλα και άμα θες μπορείς να μην έρθεις. Έπρεπε να βοηθήσεις την οικογένεια. Και αυτή η φυσική σχέση που είχαμε με το περιβάλλον διαμόρφωσε όλο αυτό το πλαίσιο που έχω διαμορφώσει για τα παιδιά. Άγγελε! Χαίρετε. Γεια σας, Άγγελε. Όλα καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, με ποιο τρόπο στο σχολείο σας βάζετε το παιδί στο επίκεντρο? Όλα είναι στημένα με βάση το παιδί, τις ανάγκες του, με το τι χαίρεται, με το τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Όταν ζεις τη φύση καθημερινά, όταν τρέχεις στα χωράφια, όταν είσαι στο δάσος που είναι από κάτω, όταν πας στο λαχανόκι, όταν πας στα ζώα, αυτό έρχεται αυθόρμητα. Βιώνεις τον εαυτό σου σαν ίσο με αυτό που υπάρχει εκεί, με το χόρτο, με τα φυτά, δεν είσαι μεγαλύτερης αξίας. Μετά, οπωσδήποτε η χαρά δεν μπορεί να λείπει από την όλη διαδικασία. Δηλαδή, το παιδί αφενός πρέπει να χαίρεται που είναι εδώ, γιατί άμα δεν χαίρεται που είναι εδώ, το έργο μας γίνεται απείρο δυσκολότερο και όσα πράγματα τους μαθαίνουμε δεν έχουν τόσο νόημα, τέλος πάντων. Και δεν τους εμπνέει και εσύ ως άνθρωπος πια. Δηλαδή, αν δεν φροντίζεις ώστε να έχει ψυχικά καλά όντας εδώ, μετά δεν σε εμπιστεύεται, δεν κάνεις ποτέ σχέση μαζί του και μετά δεν μπορείς να του περάσεις την πραγματικότητα τίποτα. Μόνο ξέρεις πράξεις και λόγια. Δηλαδή, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε δημιουργικό ίστρο, δεν μπορεί να ακούσει την τρίν. Απαγορεύεται, ρε παιδί μου, τον καταστρέφεις. Όπως επίσης, όταν βλέπεις ότι μια τάξη δεν είναι στα καλά της. Δεν μπορεί να περιμένεις να χτυπήσεις το κουδούνι για να τη βγάλεις έξω, να κάνει μια βόλτα, να περπατήσει στα χωράφια, να ξεσκάσει. Οπότε έχει να κάνει με την κατανόηση των αναγκών. Όταν λοιπόν εσύ κατανοείς τις ανάγκες του παιδιού, το παιδί κατανοεί και τις δικές του ανάγκες. Και ξαφνικά γίνεσαι κοινωνός μιας πολύ όμορφης κοινωτικής διαδικασίας. Και αυτό φαίνεται και από τα συμβούλια του σχολείου. Μαζεύονται όλες οι ηλικιακές ομάδες και λύνουν τα προβλήματά τους. Κάθονται σε ένα κύκλο μια φορά τη βδομάδα και λένε ποιος έχει, ας πούμε, θέμα. Τα και... παιδιά μόνα τους. Ναι, είναι συντονιστές τα παιδιά. Και σηκώνεις ένα πρωτάκι χέρι, ένα εκτάκι θα του δώσει το λόγο και θα πει: έχω θέμα με αυτό, να με πειράζει συναισθηματικά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και ευελπιστούμε, ξέρεις, στο μέλλον
αυτά τα εργαλεία να τα κρατήσουν, γιατί εκεί είναι όλη η δουλειά. Εμείς τώρα δεν είναι ότι ετοιμάζουμε τα παιδιά για να πάνε στην πρώτη γυμνασίου. Θέλουμε να είναι συμπολίτες μας. Είστε έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά είναι, μένουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έχουμε πολλά παιδιά. Νιώθετε ότι όπως έρχονται από τη μια μεγαλούπολη όπως είναι η Θεσσαλονίκη εδώ στη φύση, κουβαλάνε μέσα τους αυτή την πίεση, αυτό το άγχος, αυτό το στρες της πόλης τα παιδιά? Το νιώθουμε και πρώτα από τους γονείς που όταν έρχονται τους καταλαβαίνουμε ότι έχουν άγχος πόλης και άγχος του πώς τα παιδιά τους θα είναι εδώ ασφαλή. Αυτό το βιώνεις από την πρώτη στιγμή και καταλαβαίνεις ότι αν ο γονιός είναι εγχωμένος, σίγουρα είναι εγχωμένο και το παιδί. Δεν μπορούν να κουβαλήσουν τα πράγματά τους, δεν ξέρουν να κινηθούν στον χώρο, αλλά κάθε μέρα που εκπαιδεύονται τους απελευθερώνει. Στην ουσία αυτή η εκπαίδευση στη φύση είναι θεραπευτική διαδικασία. Φτιάχνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να μπορεί μέσα από αυτή την εμπιστοσύνη να νιώθει τη δύναμη που χρειάζεται για να μεγαλώσει. Και αυτό του δίνει τρελή χαρά. Μπράβο, τεινάζουμε το χώμα και το βάζουμε και πέρα μέσα. Μπράβο. Και λίγο μύτη. Και λίγο μύτη. Κωνσταντίνα, για πες μου, τι θα κάνουμε τώρα εδώ με τη γη? Θα ρωτήσουμε τη γη. Τι θα τη ρωτήσουμε? Θα τη ρωτήσουμε αν μας αφήνει να ξεχωρταριάσουμε και να φυτέψουμε. Ωραία. Και με ποιο τρόπο, τι θα κάνουμε δηλαδή ακριβώς, για δείξουμε κάτι με τα χέρια, έκανες? Χαϊδεύουμε τα χορταράκια? Όχι, δεν είναι αυτό. Πρέπει μόνο να ρωτήσουμε τη γη μες τα παρτέρια. Ναι. Να κάνουμε έτσι τα παρτέρια, ναι, και να πούμε, μητέρα φύση, μας αφήνεις να ξεχορταριάσουμε και να σου δώσουμε φύτα, θα βάλουμε. Και τι θα τα κάνουμε μετά τα χόρτα, ρε Κωνσταντινά? Θα τα βάλουμε μέσα ένα κουβά. Θα τα πάρουν οι άλλες ομάδες και θα τα δώσει στην κατσίκα, στα κουνέλια. Τέλεια, ωραία. Και στις κότες. Και στο κομπόστ. Έδωσε η Βασιλική στο κουταβάκι. Χόρτα, έφαγε το κουταβάκι χόρτα, ρε παιδιά, να μην τρελάνετε. Μήπως είναι χορτάτη η κατσίκα? Όχι, δεν είναι. Αυτό έχει καθαρό νερό. Ωραία. Ωραία. Δίπλα έχει άλλο, όχι? Όχι, δεν έχει. Πάμε στο προηγούμενο. Έλα και στις κοστούλες κανένα που βλέπουν εκεί, δεν βλέπουν κι αυτοί. Πηγαίνουμε εκεί γιατί όλα είναι γύρω μας ζωντανά. Έτσι. Και πρέπει να φροντίζουμε τη φύση, γιατί και αυτά είναι μέσα στο οικοσύστημα και την τροφική αλυσίδα. Ευχαριστώ, ρε Νάσια. Ευχαριστώ. Είμαστε όλοι δηλαδή μαζί, συνεργαζόμαστε με τη φύση. Ναι. Είμαστε όλοι φίλοι. Με τη φύση, ναι, με τα ζώα είμαστε φίλοι, έτσι. Ναι. Και στο δάσος έχει ζωή, η φύση έχει ζωή. Και τι κάνουμε πριν μπούμε στο δάσος, δηλαδή? Ρωτάμε μπαίνουμε τι... έτσι? Όχι. Ρωτάμε τη γη αν μπορούμε και να μπούμε. Όπως κάνουμε και στο λαχανό. Δηλαδή όχι να μπούμε μέσα και να πούμε για φύση, δεν θα σε ρωτήσω, ευχαριστώ. Και να μπαίνουμε μέσα. Όχι. Που κλείεται. Όχι έτσι. Όπως και όταν ρωτάμε για να μπούμε σε ένα σπίτι. Δεν ρωτάμε απλά την πόρτα και μπαίνουμε. Ναι. Ποια θα μαζέψει αυγά? Ποια θα μαζέψει τα αυγά? Είστε μια υπέροχη παρέα, πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, γιατί θέλω να δοκιμάσω κάτι. Θέλω να δω πώς από όλα αυτά τα ζώα που έχετε σας αρέσουν και πόσο καταλαβαίνετε τη γλώσσα τους. Δηλαδή, για να δω ποιος μπορεί να μου κάνει το σκύλο, δηλαδή... Οι κότες, πώς κάνουν οι κότες? Κικιρίκο!
Πώς κάνει ο μονόκερος! Εγώ ξέρω να κάνω τα λόγα. Πάμε. Έτσι. Όχι έτσι. Η αγριόγατα. Και ο κόκορας. Ελάτε να μπλεχτούμε όλοι μαζί, να παίξουν όλα τα ζώα μαζί. Και τώρα είμαι ένας δεινόσαυρος. Μπράβο ρε παιδιά. Εμείς πιστεύουμε ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα από το να λύνουν ασκείς μόνο, παραδείγματος χάρη. Οπότε τι κάνουμε, τους βάζουμε σε προβλήματα. Σε προβληματικές καταστάσεις που κρατάνε για 6 εβδομάδες περίπου. Γιατί αξίζει να σώσουμε την Ανταρκτική, παραδείγματος χάρη. Γιατί οι μέλισσες είναι σημαντικές. Τι κάνει ένα σπίτι σπίτι μου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά δουλεύονται τα παιδιά για 6 εβδομάδες. Και μέσα από αυτά περνάνε η γλώσσα, τα μαθηματικά, η γεωγραφία, η ιστορία, ό,τι θες να περάσεις. Οπότε τα παιδιά τι κάνουν, ζουν πρωταγωνιστές μιας ιστορίας, ενός μεγάλου προβλήματος. Και στο τέλος πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάφεραν να το λύσουν. Διοργανώντας ένα μαθητικό συνέδριο, ίσως κάνοντας μια έκθεση για τους γονείς, κάνοντας μια θεατρική παράσταση. Να είναι ερευνητές της δικής τους διαδικασίας. Και έχουν τον έλεγχο ουσιαστικά της διαδικασίας. Και εμείς εκπαιδευτικοί, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να ρυθμίζουμε ότι μέσα από αυτά μπορούμε και δίνουμε και την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται για το Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσει όλο αυτό. Και είναι ένα πολύ μαγικό πράγμα, γιατί πάλι έχει το παιδί συνυπεύθυνο. Το κουδούνι δεν το πολύ χτυπάμε. τα παιδιά ξέρουν, οι ρολογάδες. Θα μπω εκείνη την ώρα μέσα, γιατί ο άλλος σέβεται τον τρόπο που μαθαίνω και μου προσφέρει αυτή την εμπειρία και εγώ θα σεβαστώ με τη σειρά την ανάγκη του να δουλέψουμε όλοι μαζί για κάτι. Και υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Η πιο σημαντική δάσκαλη της ζωής μου είναι τα παιδιά μου. Πάντα πίστευα ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από τα παιδιά. Μέσα από το ταξίδι αυτού του επεισοδίου το επιβεβαίωσα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να μην ξεχνάμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Να μην φοβόμαστε να ξαναγίνουμε παιδιά! Younger than I am now, love did wear me down. Now I'm older and things are just the same.